Κύριε Δράκο, έχουμε την χαρά και την τιμή στο Respcet Greece να φιλοξενούμε εσάς που είστε καρδιολόγος. Προκύψατε ως ένας από τους 27 top καλύτερους καρδιολόγους στις Ηνωμένες Πολιτείες και είναι μεγάλη χαρά για το Respcet Greece να σας φιλοξενεί. Και μεγάλη διάκριση και για τη χώρα μας. Θέλω να μου πείτε, είστε στο Πανεπιστήμιο της Γιούτα, σωστά? Ναι, πολύ σωστά. Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και την ευκαιρία που μου δίνετε να επικοινωνήσω με τους ακροατές, τηλεθεατές που θα έχουν την ευκαιρία μέσω της εκπομπής αυτής του website να μας ακούσουν. Ναι, είμαι εδώ στο Salt Lake City στη Γιούτα. Θα ήθελα να πω δύο λόγια, γιατί η επιστημονική σας τίτλη είναι πάρα πολύ. Θα ήθελα καταρχάς να ενημερώσω το κοινό ότι οι καλύτεροι καρδιολόγοι στις Ηνωμένες Πολιτείες που προέκυψαν ως 27 και τους προέβαλαν με αλφαβητική σειρά έχουν προκύψει μέσα από έναν αλγόριθμο ο οποίος αφορούσε σε έρευνα που έχει να κάνει με τις επιστημονικές σας δημοσιεύσεις, με την κριτική των ασθενών σας, με τα αποτελέσματα των επεμβάσεων που είχατε και επίσης με όλη την πορεία σας την επιστημονική μέχρι τώρα. Θα μου επιτρέψετε επίσης να συμπληρώσω ότι είστε διευθυντής στο πρόγραμμα καρδιακής ανεπάρκειας, μεταμοσχεύσεων και μηχανικής υποστήριξης καρδιάς. Πάρα πολύ σημαντικό. Και πρέπει να πω ότι είστε και νεότατος. Άρα αυτό, δεν ξέρω, είναι εξαιρετικό που έχετε κατορθώσει και χίλια συγχαρητήρια. Γιατί στη Γιούτα. Ναι, πολύ καλή ερώτηση. Ευχαριστώ ξανά για τα καλά σας λόγια. Και πάντα μπαίνει αυτό το ερώτημα, γιατί στη Γιούτα. Βέβαια, αυτό που δεν γνωρίζει πολλοίς κόσμος είναι ότι στη Γιούτα υπάρχει τεράστια ελληνική κοινότητα και πάρα πολλοί δραστήρια. Περίπου 20.000 είναι τα μέλη της κοινότητας και είναι και πάρα πολύ δεμένη η κοινότητα στους εθνικούς εορτασμούς, τα Χριστούγεννα, το Πάσχα. Είναι πραγματικά, θα να ζει κάποιος στην ελληνική επαρχία. Δεν νομίζω ότι στις πόλεις τις ελληνικές πλέον γίνονται αυτά τα πράγματα που γίνονται στους εθνικούς εορτασμούς και τις γιορτές εδώ πέρα. Και ο λόγος βέβαια που εγώ είμαι εδώ δεν έχει να κάνει τόσο πολύ με το μέγεθος της ελληνικής κοινότητας και το πόσο δεμένη είναι εδώ. Έχει να κάνει με ένα άλλο το οποίο δεν είναι πάρα πολύ ευρέως γνωστό. Μια τεράστια μακροχρόνια σύνδεση που υπάρχει μεταξύ του Πανεπιστημίου εδώ, του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου και της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Γιούτα με την Ελλάδα και συγκεκριμένα με το Πανεπιστήμιο Αθηνών, του οποίου την Ιατρική Σχολή αποφύτησα κι εγώ. Και αυτή η ιστορία ξεκινάει τη δεκαετία του 60, όταν ο πρώτος ο οποίος συσχετίστηκε με το Πανεπιστήμιο της Γιούτα και το Τμήμα των Τεχνητών Οργών ήταν ο καθηγητής Ομουλόπουλος, ο οποίος ακολούθως αργότερα έγινε πρίτανης του Πανεπιστημίου Αθηνών και διευθυντής της θεραπευτικής κλινικής στο νοσοκομείο Αλεξάνδρα. Ο καθηγητής Ομουλόπουλος, ο οποίος ήταν καρδιολόγος και αυτός, δούλεψε εδώ στο Πανεπιστήμιο της Γιούτα, είχε έρθει μαζί με τον καθηγητή Κόλφ, ο οποίος είναι ο πατέρας του τεχνητού νεφρού. Και το πάθος τους ήταν να κατασκευάσουν τεχνητά όργανα, μόνο για τεχνητό νεφρό, αλλά και τεχνητή καρδιά και τεχνητά μέλη. Ο Μουλόπουλος ως καρδιολόγος ηγείτο της πλευράς του τμήματος που αφορούσε τα καρδιαγγειακά και ηγήθηκε της ανακάλυψης της ενδαορτικής αντλίας, που είναι ίσως αυτή τη στιγμή το πλέον συχνά χρησιμοποιούμενο μέσο μηχανικής υποστήριξης καρδιάς και το πρώτο που ανακαλύφθηκε τότε. Οπότε, όταν εγώ ήρθα το 2001 εδώ, και βρήκα αυτή την τεράστια γέφυρα επικοινωνίας που είχε στηθεί 3-4 δεκαετίες σε βάθος χρόνου, όπως αντιλαμβάνεστε, ήταν πολύ μεγάλο το πλεονέκτημα που είχα στην προσπάθειά μου να μάθω καινούρια πράγματα και να τα μεταφέρω πίσω στη χώρα μας. Και έτσι και έγινε. 2 χρόνια μετά επέστρεψα στην Ελλάδα,
όπου ξεκινήσαμε το πρόγραμμα τεχνητής καρδίας. Εγώ είχα μαζί με τον καθηγητή τον Γιάννη τον Νανά την καρδιολογική μέρημνα και την καρδιοχειρουργική συνεργαστήκαμε με τον καθηγητή τον Γιακούπ από το Χέρφιλ. Μια άλλη γέφυρα επικοινωνίας μεταξύ Ελλάδας και κάποιου ιδρύματος στο εξωτερικό, στο επίπεδο της καρδιοχειρουργικής αυτή τη φορά. Βλέπουμε ξανά πώς αυτές οι γέφυρες, όταν πραγματικά κάποιος τις αξιοποιεί σωστά, μπορεί να είναι αμοιβαία επωφελής για τις δύο επιστημονικές κοινότητες και για τα δύο μέρη. Οπότε, επιστρέφοντας εγώ το 3, όντως ξεκινήσαμε στην Ελλάδα το πρόγραμμα μηχανικής υποστήριξης της καρδιάς χρόνιας σε Έλληνες ασθενείς μας και μετά από 5 χρόνια, όταν πλέον είχε γίνει καθιερωθεί το πρόγραμμα, επέστρεψα ξανά στο Πανεπιστήμιο της Utah για να ξεκινήσω το πρόγραμμα καρδιακής ανάρρωσης στην Αμερική, για το οποίο θα μπορούσαμε να μιλήσουμε ίσως περισσότερο αργότερα. Αλλά αυτό ήταν μια περίληψη, θα έλεγα, για το πώς κινήθηκαν πράγματα μεταξύ των δύο μερών, Utah και Ελλάδα, τα τελευταία, θα έλεγα, 50 χρόνια. Κύριε Τράκο, καταρχάς, να ρωτήσω κάτι πολύ προσωπικό. Πώς αισθάνεστε που είστε ένας από τους επίλεκτους, τους ελάχιστους επίλεκτους στον τομέα αυτό? Είναι οπωσδήποτε το αίσθημα που υπερισχύει είναι ικανοποίηση. Η ικανοποίηση αυτή νιώθω ακόμα μεγαλύτερη χαρά, γιατί διαχέεται σε μία σειρά άλλων ανθρώπων οι οποίοι με στήριξαν όλα αυτά τα χρόνια. Και όπως αντιλαμβάνεστε, αυτή η διάκριση αντανακλά πολυάριθμη, αντανακλά στήριξη από πολλούς ανθρώπους. Θα ξεκινήσω από τη σύζυγό μου, που είναι μαζί μου 29 χρόνια και η οποία μπορώ να πω ότι με έσπρωξε δραματικά προς την ακαδημαϊκή σταδιοδρομία, παρόλο που γνώριζε ότι αυτό θα έχει ακόμα μεγαλύτερο αντίκτυπο στο πόσο χρόνο θα μπορώ να αφιερώνω στο σπίτι, γιατί το να κάνεις και τον κλινικό γιατρό και τον ερευνητή και τον δάσκαλο στο πανεπιστήμιο, ταυτόχρονα να είσαι και πατέρας και σύζυγος, όπως αντιλαμβάνεστε, δεν είναι πάντα το πιο εύκολο πράγμα. Είστε και ακαδημαϊκό. Βέβαια. Και η στήριξη αυτή ήταν απαραίτητη και καταλυτική, θα έλεγα, για να φτάσουμε εδώ που φτάσαμε όλες αυτά τα χρόνια, τις δεκαετίες. Η ευρύτερη οικογένειά μου, οπωσδήποτε, οι γονείς μου και θα έλεγα οι δάσκαλοι μου, οι βάσεις, όπως είπαμε, μπήκαν στην Κύπρο και στην Ελλάδα, σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, το δημοτικό μέχρι το πανεπιστήμιο, οι οποίοι επίσης έχουν μερίδιο και χαίρονται για αυτή την διάκριση και μέρος αυτής της επιτυχίας ανήκει και σε αυτούς. Και επίσης μια πλειάδα συναδέλφων και συνεργατών, γιατί όπως αντιλαμβάνεστε, αυτά τα οποία για τα οποία μιλάμε δεν είναι πράγματα που τα κάνει ένας άνθρωπος μόνος του. Υπάρχει μια ολόκληρη ομάδα συνεργατών η οποία προσπαθεί επί σειρά ετών για να μπορέσουμε να φτάσουμε εδώ που φτάσαμε. Και όλοι αυτοί χαίρονται και αυτοί για αυτή τη διάκριση. Χαίρομαι και εγώ που αυτή είναι μια αναγνώριση όλης της προσπάθειας και χαίρομαι επίσης γιατί αντανακλά και την δουλειά και την προσπάθεια και τις βάσεις που μπαίνουν στη χώρα μας για να μπορέσουν να συνεχίσουν μετά να γίνονται όλα αυτά τα πράγματα. Θέλω να μου δώσετε μια πληροφορία. Σε ποιο σημείο βρίσκεστε αυτή τη στιγμή ερευνητικά και αν θέλετε σε επίπεδο πρακτικής, έτσι ώστε να επιληθούν προβλήματα καρδιάς που πριν 10 χρόνια φαινόντουσαν ότι δεν μπορούσαν να ξεπεραστούν? Ξέρω ότι τα καρδιαγγειακά προβλήματα είναι πάρα πολλά και θεωρούνται και στην κορυφή των προβλημάτων που οδηγούν σε θάνατο ασθενείς. Πού βρισκόμαστε, τι καλό μπορούμε να επικοινωνήσουμε στον κόσμο που μας ακούει? Χαίρομαι για αυτό το ερώτημα, γιατί πραγματικά μπορούμε να στείλουμε κάποια μηνύματα αισιόδοξα προς το κοινό που μας ακούει. Τα τελευταία, θα έλεγα, 15 με 20, 25 χρόνια, έχει γίνει μια μικρή επανάσταση στο χώρο και της καρδιακής ανεπάρκειας, αλλά θα έλεγα και γενικά καρδιαγγειακής ιατρικής. Νοσήματα τα οποία καθήλωναν και θα έλεγα σκότωνα μεγάλο ποσοστό των ασθενών που διαγνώσκονται με αυτά τα νοσήματα, πλέον μπορούμε να μιλήσουμε και να πούμε ότι έχουμε πολύ καλά αποτελέσματα.
με πρώτη και καλύτερη, θα έλεγα, την καρδιακή ανεπάρκεια, και λόγω των μεταμοσχεύσεων καρδιάς, και λόγω των μηχανισμών υποστήριξης με μηχανικά μέσα, και λόγω των φαρμάκων τα οποία έχουμε αναπτύξει για να βοηθήσουμε τους ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια. Για οι καρδιακές προσβολές, τα λεγόμενα φράγματα του μυοκαρδίου. Αυτά είναι επίσης νοσήματα τα οποία είχαν πολύ μεγάλη θνησιμότητα, πολύ μεγάλη θνητότητα. Πλέον με τις μεθόδους που έχουν αναπτυχθεί, βελτιώνονται το προσδόκιμο επιβίωσης και τα αποτελέσματα που έχουμε στα νοσοκομεία, όχι μόνο στην Αμερική, και στην Ελλάδα και σε όλες τις ανεπτυγμένες χώρες, είναι πραγματικά πριν από 10-15 χρόνια δεν θα μπορούσαμε ούτε να τα συζητήσουμε. Θυμάμαι πολύ παλαιότερα, όταν ήμασταν ακόμα μαθητές και φοιτητές, ένας στους τρεις που πάθαινε οξύεμφραγμα του μυοκαρδίου κατέληγε. Τι λέτε? Και σήμερα, όπως ξέρετε πολύ καλά, είναι πάρα πολύ μικρό το ποσοστό των ασθενών με οξύεμφραγμα του μυοκαρδίου που θα καταλήξουν, γύρω στο 2-3%. Οπότε έχουμε κάνει μεγάλη πρόοδο και υπάρχει έδαφος για ακόμα μεγαλύτερη πρόοδο, χτίζοντας αυτά τα οποία έχουμε μάθει. Ποιοι είναι οι στόχοι μας και ποιοι θα είναι οι άξονες στους οποίους θα κινηθεί αυτή η πρόοδο στο μέλλον? Ένα από τα προβλήματα που έχουμε αυτή τη στιγμή είναι ότι, επειδή επιβιώνουν πολύ περισσότερο οι ασθενείς με καρδιακά προβλήματα από τα νοσήματα τα οποία μπορούμε να αντιμετωπίσουμε, τα οποία παλαιότερα, όπως είπαμε, οδηγούσαν στο θάνατο, αυτοί οι ασθενείς επιβιώνουν με μια καρδιά η οποία, να το πούμε απλά, είναι λίγο προβληματική. Μπορεί να ανεπαρκεί λίγο. Και αυτό δημιουργεί ένα άλλο πρόβλημα. Μπορεί να μην χάνουμε τον ασθενή άμεσα, αλλά αυτός ο ασθενής, όσο περνούν τα χρόνια, προχωρεί σε μια νόσο η οποία λέγεται καρδιακή ανεπάρκεια, η οποία αυτή τη στιγμή είναι μια μεγάλη επιδημία. Δηλαδή, μπορεί να γλιτώσαμε τους ασθενείς στην οξεία φάση, αλλά αντιμετωπίζουμε προβλήματα αργότερα. Η γύρανση του πληθυσμού επίσης είναι κάτι το οποίο είναι ένα καινούριο πρόβλημα, όπως ξέρετε, σε όλο τον σύγχρονο κόσμο, το δυτικό κόσμο κυρίως, αλλά θα έλεγα και ευρύτερα. Και αυτό είναι ένας άλλος παράγοντας, ο οποίος οδηγεί σε αύξηση της καρδιακής ανεπάρκειας. Είναι η πιο συχνή αιτία εισόδου στα νοσοκομεία, με διαφορά. Στοιχίζει όσο στοιχίζουν όλοι οι καρκίνοι μαζί στα συστήματα υγείας, βέβαια. Και οι ασθενείς αυτοί περνοβγαίνουν στα νοσοκομεία. Ένας στους 5 άνω των 40 ετών θα αναπτύξει κάποια μορφή καρδιακής ανεπάρκειας. Δεν είναι μόνο, είπαμε, η γύρανση του πληθυσμού και τα φράγματα του μυοκαρδίου. Είναι οι βαλβιδοπάθειες, είναι οι λεγόμενες μυοκαρδιοπάθειες, είναι οι λοιμώξεις της καρδίας, οι μυοκαρδίτιδες. Είναι πάρα πολλά τα αίτια τα οποία μπορεί να οδηγήσουν έναν άνθρωπο σε αδύνατη καρδιά. Κύηση πολλές φορές οδηγεί σε αδύνατη καρδιά. Το αλκοόλ, τοξικές ουσίες, ναρκωτικά. Είναι πολλοί παράγοντες οι οποίοι οδηγούν σε καρδιακή ανεπάρκεια και γι' αυτό το λόγο είναι μια σύγχρονη επιδημία. Μπορείτε αυτή τη στιγμή εμάς κύριε Δρακό, ποιοι είναι οι κυριότεροι παράγοντες? Μπορούμε να πούμε τους 5 κυριότερους παράγοντες που οδηγούν σε καρδιακή ανεπάρκεια? Θα έλεγα ότι είναι, όπως είπαμε, τα εμφράγματα του μυοκαρδίου. Δηλαδή, οι επιβιώσαντες από ένα έμφραγμα του μυοκαρδίου βρίσκονται σε κίνδυνο, επειδή έχει ατροφήσει, έχει νεκρωθεί ένα κομμάτι καρδιακού μυός, να οδηγηθούν μετά από 1, 2, 3, 4, 5 χρόνια σε καρδιακή ανεπάρκεια. Είναι όπως είπαμε, μετά τις καρδιακές προσβολές, τα εμφράγματα του μυοκαρδίου, η γύρανση του πληθυσμού, είναι η υπέκταση, είναι πάρα πολύ συχνό διάγνωση στον πληθυσμό, όπως γνωρίζετε, η ψηλή πίεση δηλαδή. Είναι οι βαλβιδοπάθειες, που όπως ξέρουμε είναι κάτι, δηλαδή βαλβίδες οι οποίες είτε είναι στενωμένες είτε ανεπαρκούν. Και θα έλεγα, αυτά θα έλεγα μαζί με τον διαβήτη, είναι τα βασικότερα αίτια που θα οδηγήσουν σε ανεπάρκεια. Αλλά υπάρχει και μια πλειάδα άλλων αιτίων, θα έλεγα πάνω από 10-15, τα οποία μπορεί να οδηγήσουν σε καρδιακή ανεπάρκεια. Υπάρχει και ένα μεγάλο ποσοστό ασθενών που έχουν καρδιακή ανεπάρκεια και δεν ξέρουμε τι το προκάλεσε.
Και μάλιστα και στα αγγλικά ο όρος είναι ιδιοπάθηκα από τα ελληνικά, που σημαίνει ιδιοπαθής. Ιδιοπαθής καρδιοπάθηκα. Που δεν ξέρουμε τι την προκάλεσε. Το οποίο είναι πιο συχνό από όσο νομίζαμε. Πολλές φορές. Ναι, ναι. Μπορεί να είναι και το 1/3 των ασθενών. Οπότε, με καρδιακή ανεπάρκεια. Οπότε, θα έλεγα ότι για όλους αυτούς τους λόγους, είναι ο μεγάλος μας στόχος αυτή τη στιγμή να αναπτύξουμε θεραπείες οι οποίες να θεραπεύουν με ακόμα πιο αποτελεσματικούς τρόπους την καρδιακή ανεπάρκεια. Έχουμε βρει θεραπείες τα τελευταία 10, 15, 20 χρόνια, οι οποίες έχουν βελτιώσει το προσδόκιμο και την πρόγνωση των ασθενών με καρδιακή ανεπάρκεια, αλλά παραμένει ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Θα έλεγα ότι περίπου το 50% των ασθενών από τη μέρα που θα διαγνωστούν σε 5 χρόνια από τη μέρα που θα διαγνωστούν δεν θα είναι μαζί μας. Το 50%, όπως αντιλαμβάνεστε, αυτό είναι πολύ μεγάλο ποσοστό. Και οι μεταμοσχεύσεις καρδίας, που είναι όταν προχωρούν αυτοί οι άνθρωποι στα τελικά στάδια, είναι η καλύτερη θεραπεία, δεν μπορεί να ικανοποιήσει τις ανάγκες που έχουμε, γιατί οι δότες, όπως ξέρετε, είναι πολύ λίγοι. Ικανοποιεί ένα πάρα πολύ μικρό ποσοστό ασθενών με καρδιακή ανεπάρκεια που φτάνουν στα τελικά στάδια. Γι' αυτόν τον λόγο έχουμε αναπτύξει τις μηχανικές καρδίες. Είτε ως γέφυρα για μεταμόσχευση καρδιάς, δηλαδή ασθενείς οι οποίοι είναι στο πρόγραμμα μας εδώ και οι οποίοι περιμένουν ένα δότη και οι οποίοι επιδεινώνονται και δεν μπορούν να περιμένουν άλλο. Βάζουμε μια τεχνητή καρδιά δίπλα στην ανεπαρκούσα καρδία, η οποία αναλαμβάνει το έργο της ανεπαρκούσας καρδίας. Δεν είναι όπως παλαιότερα, όταν έγινε στη Γιούτα εδώ η πρώτη εμφύτευση τεχνητής καρδίας το 82, που είναι και ένας από τους λόγους που είναι διάσημο το πανεπιστήμιο εδώ, που θεριζώθηκε τελείως η ανεπαρκούσα καρδία και μπήκε η τεχνητή καρδία. Έτσι ξεκίνησε η έρευνα το 82, που είχε ξεκινήσει, όπως είπαμε, από την ομάδα του 60, στην οποία συμμετείχε και ο Βλόπουλος, και στην ομάδα που μπήκε η πρώτη τεχνητή καρδία το 82, συμμετείχε και ο καθηγητής Κράγιος και ο καθηγητής Νανάς. Τώρα, τα λέω όλα αυτά. Έλληνες παρέδευσαν και πάλι σε Έλληνες. Αυτό είναι το καταπληκτικό σε αυτή την ιστορία που φτάνει μέχρι σήμερα και φτάνει στις μέρες σας. Και θα έλεγα ότι αυτό το οποίο έχουμε προχωρήσει σήμερα είναι ότι αντί να βγαίνει τελείως η ανεπαρκούσα καρδία και να μπαίνει μια μεγάλη τεχνητή καρδία που είχε τα προβλήματά του αυτό, κανένας δεν είναι θεός να παράξει το όργανο το τεχνητό όπως ακριβώς είναι το όργανο το οποίο φέρουμε, και βρέθηκε με μεγάλες μελέτες, έρευνες, κόπους, δεκαετίες έρευνας ότι ίσως είναι καλύτερα να μην αφαιρείται η ανεπαρκούσα καρδία και να μην μπαίνει ένα τεράστιο μεγάλο όργανο να την αντικαθιστά, αλλά να μπαίνει δίπλα σε σειρά μια μικρότερη τεχνητή καρδία, η οποία να βοηθάει να σπρώχνει το αίμα μπροστά και να υποβοηθεί. Γι' αυτό λέγεται μηχανική υποστήριξη την ανεπαρκούσα καρδία. Μέσα στο σώμα του ασθενούς, έτσι. Μέσα στο σώμα, βέβαια. Δίπλα από την καρδία. Δίπλα από την καρδία. Δίπλα από την καρδία, μάλιστα. Βέβαια. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Εσείς θα μπορούσατε αυτό το οποίο κάνετε στη Γιούτα να το κάνετε στην Ελλάδα, δηλαδή αυτή... Το κάναμε τώρα. Ποιο είναι το καινούριο? Θα μου λέτε, αφού αυτά τα κάνατε, ξεκινήσαμε, τα κάνουμε και στην Ελλάδα. Ποιο είναι το καινούριο που κάνουμε αυτή τη στιγμή? Το καινούριο που κάνουμε αυτή τη στιγμή, το οποίο συσχετίζεται πάρα πολύ με αυτά όλα που σας έλεγα για την επιδημία της καρδιακής ανεπάρκειας, είναι ότι έχουμε παρατηρήσει, και αυτές οι παρατηρήσεις ξεκίνησαν εδώ και κάποια χρόνια, τις είχαμε κάνει και στην Ελλάδα από το 2003 μέχρι και το 2008 που έφυγα, όταν είχαμε το πρόγραμμα, είχαμε κάνει και εμείς αυτές τις παρατηρήσεις και τις είχαν κάνει και σε άλλα μέρη του κόσμου, ότι κάποιες καρδιές κατά τη διάρκεια της υποβοήθησης ανέρωναν. Ενώ η καρδιά ήταν σε τελικό στάδιο και ο ασθενής έπρεπε να μεταμοσχευτεί, κάποιες καρδιές από την ξεκούραση αυτή, να λέμε, που υπήρχε, ανέρωναν. Ένα μικρό ποσοστό. Θα έλεγα γύρω στο 10, 15, 20%. Μία στις 5. Μία στις 5 με μία στις 10. Αυτό, όπως αντιλαμβάνεστε, ήταν κάτι που στην αρχή δεν μπορούσαμε να το πιστέψουμε. Διότι αυτές οι καρδιές ήταν τελείως τελικού σταδίου. Νεκρές καρδιές. Άρα, ακριβώς. Ήταν κάτι σαν τον Λάζαρο. Ήταν σαν την Ανάσταση του Λαζάρου, δηλαδή, αυτό που βλέπαμε. Και στην αρχή δεν μπορούσαμε να το πιστέψουμε. Οπότε αυτό δημιούργησε μια τεράστια ερευνητική προσπάθεια να καταλάβουμε για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό το πράγμα. Γιατί αν μπορέσουμε να καταλάβουμε
για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό το πράγμα σε αυτό το μικρό ποσοστό καρδιών. Μετά ίσως μπορέσουμε να το ενεργοποιήσουμε με άλλους τρόπους, είτε με φάρμακα. Χρειάζεται να βάζουμε τεχνίδες καρδίες, έτσι δεν είναι? Να βρούμε δηλαδή ποια είναι τα βιολογικοί μηχανισμοί οι οποίοι οδηγούν μια τελικού σταδίου ανεπαρκούσα καρδιά στο να αναρρώσει. Μετά θα μπορέσουμε. Ακριβώς. Και μετά θα μπορέσουμε να το ενεργοποιήσουμε αυτό το βιολογικό μονοπάτι και πιο νωρίς, πριν φτάσει καν ο ασθενής στο τελικό στάδιο. Για να αποτρέψουμε όλη αυτή την επιδημία που είπαμε της καρδιακής ανεπάρκειας. Το λόγος που προκαλεί όλο αυτό το κόστος στο σύστημα υγείας κάθε χώρας είναι γιατί πραγματικά αυτοί οι ασθενείς μπαίνουν μέσα στα νοσοκομεία με δύσπνιες, με ειδήματα, τα λεγόμενα πνευμονικά ειδήματα που ακούμε καμιά φορά και στα. Βεβαίως. Ειδήσεων. Οπότε αυτός είναι ο στόχος που έχουμε αυτή τη στιγμή. Να μπορέσουμε να καταλάβουμε και αυτό ήταν που με έφερε και εμένα πίσω στην Αμερική για να μπορέσει να συνδυάσουμε την κλινική έρευνα που κάναμε και στην Ελλάδα με έρευνα πλέον στο εργαστήριο για να μπορέσουμε με τους ιστούς της καρδιάς που παίρνουμε από αυτούς τους ασθενείς να κατανοήσουμε είναι οι μηχανισμοί σε ιστικό επίπεδο, σε μοριακό επίπεδο που καθοδηγούν την ανάρρωση της καρδιάς. Αυτό το οποίο λείπει από το σύστημα στην Ελλάδα και είναι μεγάλο πρόβλημα αυτό, γιατί δεν λείπει μόνο από το εκπαιδευτικό σύστημα υγεία ή λείπει γενικότερα από τον τόπο μας, είναι η αξιοκρατία. Αυτό είναι το οποίο αν καταφέρουμε να αντιμετωπίσουμε θα απελευθερώσει τεράστιες δυνάμεις στον τόπο μας, σε όλα τα επίπεδα. Οι γιατροί που έχουμε κάτω στην Ελλάδα δεν έχουν να ζηλέψουν τίποτα από τους γιατρούς του εξωτερικού. Δεν έχουν δυστυχώς όμως στήριξη που χρειάζεται για να μπορέσουν να συνδυάσουν στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο τα ταλέντα που έχουν και να δημιουργηθούν οι ομάδες οι οποίες θα σπρώξουν την ιατρική έρευνα και την παραγωγή νέας γνώσης σε τόσο ψηλό επίπεδο. Οι Ελλήνες δεν είναι ρατσιστές, αλλά όταν υπάρχει αυτή η υπερπληθώρα των δικών σου ανθρώπων που δεν μπορεί να απορροφήσει το σύστημα, είναι αναπόφευκτο να δημιουργηθούν τέτοια φαινόμενα. Και να το εξηγήσω λίγο καλύτερα αυτό. Μία χώρα, εκεί που επενδύει, θα παράξει και τον μεγαλύτερο της πλούτο. Άμα επενδύει στη βιομηχανία, θα παράξει τα καλύτερα αυτοκίνητα, όπως κάνουν οι Γερμανοί, και θα γεμίσει τον κόσμο όλο αυτοκίνητα. Θα είναι και τα καλύτερα. Εμείς έχουμε επενδύσει, όπως ξέρετε, ειδικά με τα πολεμικά, την εκπαίδευση. Όταν η κουλτούρα του Έλληνα πάντα ήταν έτσι, αλλά δεν είχε τα μέσα τόσο πολύ, φαίνεται, στο παρελθόν. Όταν δημιουργήθηκε αυτή η δυνατότητα, βλέπουμε μια τεράστια παραγωγή επιστημονικού δυναμικού από μια μικρή χώρα, η οποία έχει μια μικρή οικονομία, η οποία δεν μπορεί να απορροφήσει όλους αυτούς τους γιατρούς, όλους αυτούς τους μηχανικούς, όλους αυτούς τους δικηγόρους, όλους αυτούς τους επιστήμονες όλων των ειδικοτήτων. Είναι αδύνατο. Είναι αδύνατο. Οπότε, μία λύση, βέβαια, είναι με ανοιχτό πνεύμα. Οι Έλληνες πάντα είχαν ανοιχτό πνεύμα, γι' αυτό τον λόγο και αν ανάψουμε ένα κεράκι οι Έλληνες σε όλο τον πλανήτη, θα φωτιστεί όλος ο πλανήτης. Δηλαδή, όσοι είμαστε μέσα, είναι η μόνη χώρα που όσοι είναι μέσα, άλλοι τόσοι και περισσότεροι, δεν υπάρχει άλλη χώρα στον κόσμο που ο πληθυσμός στη μητροπολιτική χώρα είναι μικρότερος από τον πληθυσμό των. Είναι εξαιρετικό αυτό που λέτε. Ναι, δεν υπάρχει άλλο παράδειγμα. Δεν θα πάει να βρει δηλαδή 80 εκατομμύρια Γερμανούς έξω από τη Γερμανία, θα βρει όμως παραπάνω από 10-12 εκατομμύρια Έλληνες έξω από την Ελλάδα. Αυτό είναι, κατά τη γνώμη μου, ένα από τα πράγματα τα οποία, αν επικρατήσει αξιοκρατία στην Ελλάδα, θα αποτελήσει τον κινητήριο μοχλό για να απελευθερωθούν τεράστιες δυνάμεις. Δηλαδή, εγώ σε αυτό το σημείο θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που διαθέσατε το χρόνο σας στο Respcet Greece, να πω ότι τιμάτε και εσείς με τη σειρά σας όλους αυτούς οι οποίοι πρώτο ξεκίνησαν, ήταν οι πρωτοπόροι σε αυτή την ιστορία, γιατί καταλαβαίνω ότι οτιδήποτε έχει να κάνει με πρόβλημα καρδιάς, όπως σας είπα, έχει υπογραφεί ελληνική και είμαστε πάρα πολύ περήφανοι γι' αυτό.
Είμαι ο Σταύρος Δράκος, είμαι καρδιολόγος, εξειδικευμένος σε θέματα καρδιακής ανεπάρκειας, μεταμοσχεύσεων καρδιάς και μηχανικής υποστήριξης της κυκλοφορίας. Το μήνυμα το οποίο θα ήθελα να στείλω είναι περισσότερες γέφυρες επικοινωνίας μεταξύ της πατρίδας μας και των κέντρων του εξωτερικού, σαν αυτό στο οποίο εργάζομαι εγώ, όλο και περισσότερη διάβλη επικοινωνίας, οι οποίοι θα οδηγήσουν σε αμοιβαία πρόοδο και την πατρίδα μας και τα κέντρα τα οποία θα συνεργάζονται με τους επιστήμονες της πατρίδας μας στην Ελλάδα. Αυτό είναι το μήνυμά μου και ξανά σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Respcet Greece.